του σταθμού μας περνάμε στην επικεφαλής του προεκλογικού των οικολόγων πράσινων της κυρίας Ιωάννας Κοντούλη. Καλώς ήλθατε. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, καλώς κυρία μεσημέρι. Κοντούλη, είστε καλά? Είμαι καλά. Είσαστε από τα πρόσωπα που θα λέγαμε κυριαρχούν, με την καλή έννοια το λέω αυτό, στα πανελλαδικής μέσα ενημέρωσης. Είδατε τι κάνει η προεκλογική περίοδος? Όχι και κυριαρχώ. το παρουσίασαν οι οικολόγοι πράσινα κυριαρχούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, όχι, δεν το είπα από αυτή την άποψη. Είδατε τι κάνει η προεκλογική περίοδος? Η προεκλογική περίοδος μας κάνει και τρέχουμε πολύ. Το θέμα είναι ότι η τόσο μεγάλη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που αφήνει μονίμως μεταξύ τα στέους τους πολίτες. Mm-hmm. Το κουβεντιάζαμε και προηγουμένως και συμφωνώ απολύτως. Σαν να μην δώσανε καλό γραπτό. Mm-hmm. Και δεν παίρνετε υπόψη ούτε το μήνυμα που στείλανε, ούτε τις επιλογές τους. Αλλά προσπαθούμε ξανά να τους βάλουμε σε διχαστικά δίπολα, να ψηφίσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι σαν να επιμένουν κάποιοι mm-hmm. που έχουν το κύριο βάρος της ευθύνης, αν θέλετε, για το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, να θέλουν να ξανακυβερνήσουν ντε τον τόπο. Και καλά, έτσι. Ναι, ντε και καλά. Ναι. Με την βοήθεια δυνάμεων που μπορεί να υποστηρίζουν ή καλό είναι το ότι υποστηρίζουν μια άλλη mm-hmm. προοπτική για τη χώρα. Αυτό είναι λίγο παγκόσμια πρωτοτυπία, ξέρω εγώ. Τι να πω. Στην Ελλάδα ζούμε. Δεν γίνεται όμως αυτό. Στην Ελλάδα ζούμε, δυστυχώς. Ξέρετε, άσχετα αν τους οικολόγους πράσινους τους ευνοεί και τους δίνει μια καινούργια ευκαιρία να απευθυνθούν στους πολίτες, να αναδείξουν τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Όμως, μας ανησυχεί πάρα πολύ ότι η περίοδος της διερευνητικής εντολής εξελίχθηκε σε έναν μίνι προεκλογικό αγώνα που ετοίμαζε τις επόμενες εκλογές. Ευθύνη όλων των πολιτικών κομμάτων, mm-hmm. Θεωρώ, και παίρνοντας και τα μηνύματα τα πρόσφατα. Ξέρετε, τον Οκτώβρη θα γίνονταν η δεύτερη διεθνής έκθεση εξοπλισμού, πολεμικού εξοπλισμού τέλος πάντων, στην Θεσσαλονίκη, παρότι δεν είναι το αγαπητό μας θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή αναβάλλεται, μιλάμε για το μήνα Οκτώβρη, με το επιχείρημα ότι υπάρχει πολιτική αστάθεια και παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Και μιλάμε για τον Οκτώβρη. Και αναρωτιόμαστε πραγματικά τι ξέρουν αυτές οι φοβερές εταιρείες και προβλέπουν ότι τον Οκτώβρη θα έχουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο. Τα προβλήματα, Πώς να σοβαρευτούμε, αυτό που λέτε είναι... Συμφωνώ και εγώ και η Λένα και οι φίλοι τηλεθεατές. Να... Συμφωνούμε. Αλλά αυτή τη σοβαρότητα, από πού θα την αντλήσουμε, έτσι, ποιος θα μας τη δώσει? Μπορώ να δώσω αυτό το πράγμα? Προφανώς. εσείς έχετε τη δυνατότητα...